Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο. Τον έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή, με ενημερώνουν. Με τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο του Ηρακλή, τον κύριο Ευγενίου. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, κύριε Ευγενίου. Πώς περάσατε αυτές τις μέρες? Καλά, οικογενειακά. Οικογενειακά. Ναι. Δεν σας φάνηκε και εσάς ότι πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα, ας πούμε, σαν να πέρασαν μερικές ώρες, δηλαδή αυτές οι μίνι διακοπές που είχαμε κατά κάποιο τρόπο? Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι, γιατί αν έχεις υποχρεώσεις πολλές, ο χρόνος δεν περνάει. Δεν τα βάλατε στην άκρη λίγο έτσι να... Προσπαθούμε. Να μην έχετε... Να μην έχετε, πώς το λένε, σκέψεις για δουλειά και τα λοιπά. Ακόμα και εσείς που είστε ένας μεγάλος επιχειρηματίας και με πολύ κόσμο, στις επιχειρήσεις σας, δεν είπατε στα στελέχη σας ότι με ενοχλείτε καθόλου, ας πούμε? Με παίρνει τηλέφωνο καθόλου, τίποτα? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, ε? Ναι, όχι, όχι. Λοιπόν, για τον Ηρακλή φυσικά να μιλήσουμε. Καταρχάς έτσι να σας πω, επειδή μιλάμε πρώτη φορά από τότε που μπήκατε στα του Ηρακλή, τώρα επειδή φτάνουμε και προς το τέλος της περίοδου, της χρονιάς, σιγά σιγά, κάνοντας ένα μίνι απολογισμό έτσι με χαλαρή διάθεση, τι λέτε για αυτό το εγχείρημα? Προσωπική μου άποψη, έτσι. Πάντα. Καταρχήν, για να είμαι και ξεκάθαρος, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν το λέω με κακία, καμιά φορά ο κόσμος θα παρεξηγεί αυτό που λέω. Βρισκόμαστε ακόμα σε μία προσπάθεια για να τελειώσουμε ό,τι υπάρχει από αυτά που μας δένουν, για να τελειώσει το θέμα της ονομασίας. Με καταλάβατε? Βεβαίως, και θέλω να σταθείτε λίγο σε αυτό. Δεν μπορώ να σταθώ, καταλαβαίνετε, γιατί ό,τι λέμε, ναι, το βρίσκουμε μπροστά μας. Με καταλάβατε? Και αυτό καμιά φορά λέω ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα μέχρι να τελειώσει, να οριστικοποιηθεί κάτι. Ναι. Με καταλάβατε? Ναι, γίνονται οι προσπάθειες, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσουμε και σχετικά γρήγορα, έτσι, για να μπορέσουμε πλέον να είμαστε ξεκάθαρα, να βγαίνουμε έξω και να το φωνάζουμε έτσι όπως πρέπει να το φωνάζουμε. Ναι. Αυτό δεν κρύβει τίποτα από πίσω, κάποια διάθεση διαφορετική. Απλώς κρύβει την αλήθεια ότι πρέπει η ομάδα να βγει δυνατή από αυτό το πράγμα. Να είναι Ηρακλής και να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι Ηρακλής. Ναι. Να είναι Ηρακλής. Όχι, αυτό θέλω λίγο να μου το φτιάξετε καλύτερα. Να είναι Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Ναι. Είμαι ξεκάθαρος. Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους. Γίνεται η προσπάθεια να τελειώσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είμαστε στο τέλος. Να μην λέμε παραπάνω. Όχι, απλά μόνο πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε τελειώσει. Να έχουμε τελειώσει. Η δική σας παρουσία, ας πούμε, πέρα από αυτό το κομμάτι του ονόματος και τα λοιπά, καταρχάς ήταν πολύ δύσκολο για σας να πάρετε αυτή την απόφαση, να μπείτε σε μια τόσο δύσκολη στιγμή στον Ηρακλή? Δηλαδή, ξέρετε πώς το ρωτάω. Αν οι άνθρωποι σας, αυτοί που σας αγαπάνε, οι φίλοι σας, οι συγγενείς και τα λοιπά, σας είπανε, είναι δύσκολο, μην μπαίνεις. Ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο. Μου είπαν ότι είναι δύσκολο μαγαζί, είναι δύσκολο. Μου το είπαν. Έτσι. Πολλοί. Όχι από την οικογένειά μου, αλλά πολλοί ήρθαν και μου το είπαν. Ναι. Αλλά. Εντάξει, εμείς ήμασταν εδώ πέρα στην Τρίγλια. Δεν ήταν και εδώ εύκολα. Έτσι, το να έχεις μια ομάδα σε ένα χωριό 3.000-4.000 ατόμων που να είναι στην πίτα εθνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ναι. Ερχόμενοι λοιπόν, κάνοντας αυτή την αλλαγή, βρήκαμε και κάποια θετικά, βρήκαμε και κάποια αρνητικά. Ναι. Τα οποία προσπαθούμε να τα λύσουμε σιγά σιγά, έτσι. Βρήκαμε μια δυσπιστία από πολλούς, όχι από τη μεγάλη μερίδα του κόσμου, αλλά από πολλούς. Από τους Ηρακλειδείς εννοείται? Από κάποιους, όχι από όλους. Ναι, έτσι, από μια μερίδα Ηρακλειδέων εννοείται? Από μια μερίδα, ναι. Okay. Και δεν θέλω, δηλαδή, και δεν έχει να κάνει με οργανωμένους, δηλαδή να πω ότι φταίει η αυτόνομη ή φταίει ο ένας προς Θεού, έτσι. Όλοι συμβάλλανε μέχρι εκεί που μπορούσαν με τον καλύτερο τρόπο.
Αλλά βρήκα. Το δυσκολότερο πράγμα, ξέρετε τι είναι, όταν έρχεσαι από κάπου από έξω, που δεν το κρύψα και ποτέ, άλλωστε εγώ δεν ήμουν Ηρακλής, τώρα όχι τώρα, τώρα είμαι και φανατικός μάλιστα, μόνο είμαι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορείς να περιμένεις κάποιους τρίτους που θα έρθουν από έξω να λύσουν όλα τα προβλήματά σου και να πεις, α, τώρα έρχομαι κι εγώ. Πρέπει να συμβάλλεις κι εσύ. Με καταλάβατε, πρέπει δηλαδή να αυτό ήταν το παράπονο μου. Βέβαια, καταλαβαίνω εγώ ότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει επικραθεί από όλα αυτά που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δυστυχώς όταν αγαπάς αυτή την ομάδα, όταν θες να τη δεις εκεί πρέπει να τη δεις, πρέπει να κάνεις ένα βήμα κι εσύ. Δεν μπορείς δηλαδή να περιμένεις από σε εισαγωγικά εξωτερικούς να κάνουν τα πάντα για σένα και να σε φέρουν έτοιμο φαγητό σου. Πού δυσκολευτήκατε περισσότερο, κύριε Ευγενίου? Ήταν αυτό που δεν το είχατε μετρήσει καλά δηλαδή και σας δυσκόλεψε περισσότερο από ό,τι περιμένατε? Κοιτάξτε, με το που είπαμε ότι θα γίνει κάτι, έχουν βγει οι πάντες και αρχίζουν και ζητάνε τα πάντα. Με καταλάβατε. Ναι. Από τη μία εμείς δεν μπορούσαμε να βγαίνουμε να λέμε και δεν μπορούμε ακόμα να βγούμε για να πούμε ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Έτσι, και για ευνόητους λόγους. Από την άλλη είχαμε άτομα που λέμε όχι, πείτε το. Μα δεν γίνεται αυτό, γιατί άμα το πούμε, υποτίθεται αυτό θα τελειώσει πριν ξεκινήσει. Ναι. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Με γρίφους μιλάτε, γέροντα που λέμε. Ναι, okay. Δεν μπορούμε να το κατάλαβα, δούμε. Το κατάλαβα. Και κακώς τα λέμε τώρα στο βιβλίο. Προσπαθώ, εντάξει, κατάλαβα, ναι. Έχετε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Αυτό να το πούμε και τα εμπεριέχει όλα. Τα οποία νομίζω, πρέπει ανοιχτά να κλείσουν. Έτσι, και το θέμα είναι προσπαθούμε να τα κλείσουμε, αλλά δεν κλείνουν σε μία μέρα αυτά τα πράγματα. Καλά, σε μία μέρα. Οπότε, εννοείται. Ναι, εννοείται. Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι θα κάνουμε και τους χαζούς, θα κάνουμε και οτιδήποτε είναι να κάνουμε μέχρι να τελειώσουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή. Εμείς δεν ξεκινήσαμε να φύγουμε από κάπου για να έρθουμε κάπου αλλού για να ξαναγυρίσουμε πίσω. Ναι, και να πούν ότι δεν τα καταφέρατε τελικά ή αποτύχατε, ας πούμε, ή δεν το μετρήσατε καλά όλο αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι, ναι, ακριβώς. Εμείς, εγώ δεν το θέλω αυτό, ή και οι άνθρωποι που είναι μαζί μου, έτσι, που είναι μαζί μου και δουλεύουν σε αυτά τα πράγματα, δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Ναι, το θέλουμε, αλλά. Το βλέπετε και λίγο εγωιστικά, αφού είστε κιόλας ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι εγωιστικό το θέμα. Σου λέει τώρα κάτσε να μην πούνε, ακόμα και οι δικοί μου και ο κύκλος μου να μου πούνε ότι δεν τα κατάφερα, ας πούμε, ότι μπήκα εκεί και ήταν πιο μεγάλο το καράβι από ό,τι πίστευα. Για να το κουμαντάρω. Όχι, κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν το έβλεπα έτσι. Και ούτε το βλέπω. Αν κάποιος είναι μεγάλος επιχειρηματής, είναι αν κάποιος το αγαπάει ή όχι. Και εγώ το αγαπάω αυτό. Αυτό το πράγμα, με καταλάβατε. Τώρα, επειδή λέτε το αγαπάω, τώρα από την αρχή της κουβέντας μας ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να ρωτήσω, θα το ρωτήσω τώρα. Γιατί ασχολείστε με την μπάλα τόσο πολύ, με το ποδόσφαιρο δηλαδή, τι τόσο πολύ το αγαπάτε, ας πούμε? Γιατί είναι δύσκολο, είναι, δεν λέω. Κάτι που μου αρέσει. Ναι, εννοώ παραγωγικά. Είναι, έτσι, είναι δύσκολο, εντάξει. Είναι, ναι. Μιλάμε το χειρότερο περιβάλλον που μπορείς να συναντήσεις. Στη δουλειά μας δεν συναντούμε τέτοια πράγματα, εντάξει, δεν το συζητάω. Ναι. Αλλά από την άλλη την πλευρά είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει. Για όσο μπορώ να το κάνω και όσο μπορώ να το κάνω καλά. Έτσι, αν δεν μπορώ να το κάνω καλά, οπωσδήποτε θα βρούμε κάποιον να μπορείς να το κάνει καλύτερα. Ξέρετε, ταυτόχρονα, επειδή έχετε την εμπειρία, ότι είναι και ένας χώρος που πολύ δύσκολα θα ακούσεις ευχαριστώ. Πολύ δύσκολα. Εντάξει, το βλέπουμε. Αυτό θα τα ακούσεις. Ναι. Γενικά μιλάω, όχι ειδικά τώρα στο Ηρακλή. Γενικά μιλάω, γενικά. Όχι, για όσους ακουβάζετε τα λεφτά σας, λέω. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά δεν το κάνουμε για να ακούσουμε το ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Γιατί το κάνετε? Γιατί μου αρέσει. Είναι ωραίο, είναι έτσι απλό. Είναι ωραίο, είναι ωραίο, ναι. Είναι ωραίο. Ναι, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Δηλαδή, για να ευχαριστήσω κάποιους, όχι. Εντάξει, θέλω να ευχαριστούν και αυτοί μαζί με μένα, έτσι. Αλλά αν δεν ευχαριστήσω εγώ, τι να το κάνω? Ναι. Προσωπικά, τι προβλήματα έχετε αντιμετωπίσει αυτό το διάστημα? Δηλαδή, έχουν έρθει άνθρωποι και θα σου πούνε, καλά, γιατί πήγες στον Ηρακλή, αφού ήσουν πριν κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν μπορείς να βοηθήσεις αυτό το κάτι άλλο?
Να το πω γενικά, να μην το αναφέρω τώρα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα σας πω κάτι. Γιατί γίνονται αυτά, γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν θα ονομάσω κι εγώ, αλλά να σας πω κάτι. Όταν ασχολείσαι με ένα project, όταν ασχολείσαι με μια ομάδα, την οποία την έχεις πάρει από τα τοπικά πρωταθλήματα, την έχεις φτάσει εκεί, την έχουμε φτάσει, γιατί δεν θέλω να μιλάω στον ελληνικό, δεν ήμουν μόνος μου ποτέ, έτσι. Την έχουμε φτάσει εδώ που την έχουμε φτάσει. Ό,τι ομάδα να ήμασταν όλοι μας, γιατί δεν ήμασταν όλοι, ούτε Αριανοί, πήγαν και Παοξίδες, δεν μπορεί να είσαι αυτή τη στιγμή κάτι διαφορετικό. Ασχολούμαι εκεί. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να πουλάω αλεύρι. Δεν μπορεί να πουλάω εγώ μήλι Χαλκιδικής αλεύρι, και επειδή κάποτε ήμουν από έναν άλλο μήλο, θα είμαι μια ζωή εκεί. Είμαι εκεί που είμαι, τελείωσε. Και να σας πω και κάτι, και να φύγω από εδώ πέρα, να βρεθεί κάποιος που θα μου πει, την παίρνω την ομάδα εγώ, γιατί μπορώ να την τρέξω καλύτερα, μπορώ να τη στηρίξω καλύτερα, μπορεί να είμαι πιο δυνατό. Δεν μπορώ εγώ να το βγάλω αυτό από μέσα μου τώρα πια. Ποιο, το να το βγάλω από μέσα μου, τι εννοείτε? Δεν κατάλαβα. Την ομάδα αυτή είναι. Α. Δεν μπορώ να την βγάλω, δηλαδή σε αυτή την ομάδα θα είναι. Ωραίο, ωραίο ακούγεται αυτό που λέτε. Ωραίο ακούγεται. Μα, εγώ το πιστεύω και εσύ, δεν ξέρω και εσύ τι ομάδα είστε, αλλά εάν είστε σαν τη θέση μου, το ίδιο θα λέγατε. Σίγουρα, και γι' αυτό λέω ότι μου αρέσει αυτό που ακούω. Αυτή η χρονιά ήταν χρονιά προσαρμογής τόσο του κυρίου Ευγενίου όσο και των υπολείπων, ας πούμε, που συνεργάστηκε στον Ακλή, μπορώ να το πούμε έτσι. Βέβαια, ναι. Κοιτάξτε, να σας πω, ξεκινήσαμε καταρχήν να, πέρα από 4-5 παιδιά τα οποία τα φέραμε από την Τρίγλια, και μάλιστα δεν είχαμε και τη δυνατότητα μεταγραφών και δεν μπορούσαμε να φέρουμε παραπάνω λόγω ηλικίας και οτιδήποτε άλλο, φτιάξαμε μια καινούργια ομάδα από το μηδέν. Ναι. Έτσι, με νέα παιδιά, πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, σε ένα πρωτάθλημα που το έχω πει πολλές φορές και δεν θα το ξαναπώ, εντελώς άνισο. Εντελώς άνισο. Υπήρχαν 4-5 ομάδες οι οποίες είχαν την αδειοδότηση αυτή, μπορούσαν να πάρουν παίκτες, εμείς δεν μπορούσαμε. Υπήρχαν άλλες καμιά δεκαριά ομάδες οι οποίες, γιατί ήταν στα μέσα και στα έξω, μέσα σε μία μέρα που από μία διαιτητική απόφαση η οποία ίσχυσε για μία μέρα τελικά και όχι για παραπάνω, μπορέσανε και πήραν και αυτοί παίχτες, παίχτες τους οποίους χρησιμοποιήσαν άνω των 25 ετών. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι ναι μεν είχαν πέσει, δεν είχαν την αδειοδότηση, αλλά πέσανε και ξαναγίνανε, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Φοβερά πράγματα. Και αυτοί μπορέσανε και πήραν παίχτες. Και μείναμε και 6-7 βλάκες μεταξύ αυτών και εγώ, έτσι, οι οποίοι είχαμε με νεαρά παιδιά. Ευτυχώς για εμάς αυτό μας βγήκε όμως. Μας βγήκε, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όσο αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, περάσαμε παρόλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε. Θεωρώ ότι σταθήκαμε τυχεροί. Είχαμε καλά παιδιά, καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν τα θέλω τους, έχουν τους στόχους τους, προσπαθούν και είναι καθαρά παιδιά. Παίζει και αυτό μεγάλη σημασία στα πρωταθλήματα τα οποία ζουν, ιδιαίτερα τα μικρά, ναι, στην Ελλάδα. Έτσι. Και βλέπετε ότι η ομάδα παίρνει σε κάθε παιχνίδι για να το χτυπήσει. Παίζει ποδόσφαιρο κατοχής. Άσχετα με ποια ομάδα θα παίξει, έτσι, αν θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας ή στο τέλος της βαθμολογίας. Αυτό δεν έχει σημασία, η ομάδα παίζει δυναμικά, παίζει ένα ποδόσφαιρο κατοχής, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, θέλω να πω. Είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα, λόγω απειρίας περισσότερο, έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερους βαθμούς. Θα κοιτάξουμε αυτό το διορθώσουμε. Κύριε Βιανίου, οι βλέψεις για την επόμενη σεζόν, δηλαδή αυτό που αφού συμφωνήσαμε και οι δύο ότι ήταν μια χρονιά μεταβατική, μια χρονιά προσαρμογής για όλους εσάς, κυρίως για εσάς που είστε ο μεγαλομέτωχος, και αυτός που πληρώνει, το πιο σημαντικό βέβαια, η επόμενη χρονιά, τι χρονιά θα είναι? Ο στόχος είναι να πρωταγωνιστήσει η ομάδα. Αυτό δεν το συζητάμε. Όλοι μας θέλουμε αυτό το πράγμα και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, να δούμε αν θα μας βγουν και τα πράγματα έτσι
όπως μας δείκανε φέτος, να το πω κάπως έτσι. Mm. Εντάξει, γιατί φέτος, για να είμαι ειλικρινής, εμένα στην αρχή της σεζόν, αν μου έλεγες ότι η ομάδα είναι σωμένη, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και βλέπουμε μια ομάδα η οποία μπορούσε να έχει καταφέρει πολύ περισσότερα και από αυτά που κατέφερε. Ναι, έχετε και αυτό το δύσκολο παιχνίδι αύριο με την, με την Καβάλα. Γενικότερα... Εγώ σέβομαι αυτό που κάνει η Καβάλα. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε με την Καβάλα ή και με την οποιαδήποτε Καβάλα, έτσι. Δεν μπορεί να έχεις μια ομάδα η οποία χωρίς παίχτες να τη βάζεις στο πρωτάθλημα, να ξοδεύουν ένα κάρο χρήματα. Ένα κάρο χρήματα και στο τέλος μια ομάδα η οποία θα έπρεπε να ήταν σωμένη να παλεύει για τη σωτηρία της. Έτσι. Εμείς πάμε να παίξουμε βέβαια το παιχνίδι μας ξεκάθαρα, αυτό το ξέρετε, έτσι όπως παίζουμε κάθε φορά. Ναι. Αλλά αυτά είναι μέσα στις αδικίες του πρωταθλήματος, αυτό λέμε. Δηλαδή δεν βγαίνουν αποφάσεις επί αποφάσεων και δεν φταίει, και γι' αυτό να σας πω κάτι, δεν φταίει και η Super League, δεν φταίει δηλαδή η διοργανώτρια. Εκεί θα πήγαινε δηλαδή, στη διοργανώτρια. Θα σας πω, έχουν βγει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού 10 αποφάσεις που με ενστάσεις μετά από διαιτητικά έχουν απορριφθεί. Εγώ δηλαδή κάτι πάει στραβά. Είτε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν βγάζει σωστές αποφάσεις, mm-hmm. είτε αυτοί που έρχονται στα διαιτητικά μετά που είναι εξωτερικοί, δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή. Ήταν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε Νοέμβριο. Ομάδες που, όπως είναι η Καβάλα, που αδικηθήκαν κατάφορα από αυτές τις αποφάσεις, που δεν τις αφήσαν να κάνουν μεταγραφές, κατεβήκανε με μωρά παιδιά για να παίξουν. 16 και 17 ναι, και 17 ναι, ναι. παιδιά. Φοβερά πράγματα. Έτσι, εκείνη, εντάξει, ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, κάποιοι πρέπει να τα δουν επιτέλους κάποτε. Γι' αυτό ήθελα να σα ρωτήσω πριν για την ποιότητα, να το πω έτσι, ξέρω πώς να το θέσω, του πρωταθλήματος. Αλλιώς το περιμέναμε, αλλιώς τώρα και με τις β' ομάδες που υπάρχουν εκεί, ας πούμε, δυνατό το περίμενα. Άλλο αυτό. Εγώ να σας πω κάτι, είσαι Ολυμπιακός, είσαι ΠΑΟΚ. Παρεξηγούμε καμιά φορά που λέω ομάδες, γιατί δεν είμαι ούτε αντιπαοξής, ούτε αντιολυμπιακός, ούτε τίποτα. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά παίρνεις χρήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο από παντού. Τη μερίδα του λέοντος και όχι άδικα, έτσι, ταξίζεις, δεν το συζητάμε. Δεν μπορείς να έρχεσαι να παίρνεις και από την πίτα τη δικιά μας τώρα. Και ειδικά σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο εσύ δεν κινδυνεύεις ούτε να πέσεις ούτε να πας για να ανέβεις. Ναι. Λέτε δηλαδή ότι... Πού είναι η ισονομία? Το μερίδιο... Πού είναι η ισονομία σε αυτά τα πράγματα? Στις β' ομάδες το μερίδιο για τη Super League δεν έπρεπε να μοιράζεται και σε αυτές. Αυτό μου λέτε, καλά κατάλαβα. Βέβαια. Όταν έχει τηλεοπτικά η μεγάλη ομάδα, όταν έχει διαφημίσεις, όταν έχει δεν ξέρω και εγώ τι έχει, από το στοίχημα μια μεριά. Καταλάβατε, από αυτά που μοιράζει το κράτος από το στοίχημα, από τα έσοδα του στοιχήματος. Να έρθει να πάρει και τα δικά μας, εμείς το ζούμε εδώ πέρα. Ναι, έτσι είναι. Η παρεξήγηση με τους παοξίδες λύθηκε. Εκείνη η στιγμή ένταση στην Ευκαρπία. Κοιτάξτε. Εγώ πάντα το ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα την οποία τη συμπαθούσα. Γιατί όχι για κανένα λόγο, γιατί είναι μια ομάδα της Μακεδονίας, έτσι. Mm-hmm. Και οι Μακεδόνες είμαστε, αυτές τις ομάδες αγαπάμε. Mm-hmm. Δεν έχω ποτέ τίποτα προσωπικό, ούτε με τους παοξίδες. Εγώ είχαμε συγκεκριμένα άτομα που κινηθήκαν εναντίον μου. Τώρα κάποιοι δημοσιογράφοι θέλουν να το παρουσιάσουν, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί εσείς έχετε το μικρόφωνο, εσείς έχετε το μολύβι και ορισμένα πράγματα όταν θέλουν κάποιοι, όχι όλοι, έτσι για να είμαι και ξεκάθαρος, mm-hmm. Τα παρουσιάζουν έτσι όπως θέλουν. Όταν βγάλεις ένα μέρος από το τι έγινε και δεν βγάλεις όλη την ιστορία, βέβαια δεν φαίνεται καλό αυτό που βγάζεις. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά λύθηκε αυτό, δηλαδή πέρα από την έκταση που πήρα, εντάξει, και κάποιες ανακρίβειες. Εντάξει, λύθηκε λέτε... συνέχεια, δεν έγινε και κάτι, ναι, δεν έγινε και κάτι. Okay. Και δεν έχω και κάτι για να πω, ότι, ειδικά με την ομάδα δηλαδή. Μόνο φίλους έχω στην ομάδα. Εντάξει, που πάω, ήταν δηλαδή. Μια κακιά στιγμή, ήταν μια κακιά στιγμή εντάξει, όλων. Εντάξει, πείτε το και έτσι. Mm. Πείτε μου ένα τελευταίο, έτσι, στους Ηρακλειδείς τι λέμε που μας ακούνε.
που δεν έχουν και πολύ χρόνο στα μέσα, λίγο έτσι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι περισσότερο. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Η στόχη της ομάδας πλέον είναι για να πρωταγωνιστήσει, αλλά να ξέρουν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Όχι μόνο από οικονομικής πλευράς. Mm. Δηλαδή, εντάξει, το να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, να δώσει μια σημαντική παρουσία και στο οικονομικό θα βοηθήσει την ομάδα, να είμαστε ξεκάθαρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι. Έτσι. Αλλά θα δώσει και μια άλλη όθηση στα παιδιά που θα παίζουν ποδόσφαιρο για την ομάδα. Συμπαραστάτες ή όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, συμπαίκτες έχετε? Δηλαδή έχετε ανθρώπους που σας βοηθάνε? Εντάξει. Στο οικονομικό, στο οικονομικό λέω. Πέτρος με βοήθησε πάρα πολύ ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει τουλάχιστον και να λύσει τα θέματα που είχε δημιουργήσει αυτός για την ομάδα, που βρίσκεται σε μια, κάνει μια προσπάθεια για να το λύσει αυτό το πράγμα, ναι. Και αυτό θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Και υπάρχει και η υπόσχεση από αυτόν ότι και του χρόνου θα συνεχίσει το ίδιο δυναμικά. Αν όχι και πιο δυναμικά. Ποιο δηλαδή θα είναι ποιον Παπαδόπουλο λέτε? Παίκτης. Για τον Τόμ Παπαδόπουλο. Τον Τόμ Παπαδόπουλο. Πήγα να το πω, αλλά λέω πως κάνω καμιά μια γκέλα. Ναι, βοηθάει ο Τόμ Παπαδόπουλο. Σας βοηθάει, δηλαδή βοηθάει την ομάδα. Φέτος έδωσε στην ομάδα ένα σημαντικό ποσό. Περίπου κοντά στα 200. Αχα. Και προσπαθεί πλέον να φύγει σε μια και σε μια συνεννόηση με κάποιους παίκτες τους οποίους είχε αυτός, ναι. με κάποιους, για να μπορέσει να τους πληρώσει και αυτούς, έτσι ώστε να είναι καθαρή η ομάδα. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που λέτε. Και το ποσό και γενικότερα η βοήθεια είναι σημαντική. Πολύ σημαντική. Βέβαια είναι σημαντικό. Το θέμα είναι για να είμαστε... Στις αποφάσεις είμαστε εμείς, έτσι, η διοίκηση της ομάδας. Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά το ότι σας βοηθάει ο Τόμ Παπαδόπουλος είναι πολύ σημαντικό. Και το νούμερο που είπατε επίσης, πολύ μεγάλο, σημαντικό και αυτό, πολύ. Να μην ανησυχούν οι Ηρακλήδες, δηλαδή, γιατί βλέπω διάφορους, ξέρετε, δημοσιεύματα ή αυτά τα παρασκηνιακά, ξέρω εγώ, ότι... ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ότι... Προηγουμένως σας είπα κάτι, είναι κάποιοι που θέλουν έτοιμο φαγητό. Δεν είναι όλοι. Εγώ αυτούς κακίζω. Υπάρχουν άτομα, έχω δει στο γήπεδο αγνώστες Ηρακλειδείς, οι οποίοι έρχονται και βοηθάνε όπως μπορούν να βοηθήσουν. Ναι. Και το σέβομαι περισσότερο από τον καθένα. Έχει πολλούς Ηρακλειδείς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι όμως, ακριβώς, υπάρχουν κάποιοι άλλοι όμως που είναι σε μια αγωνία, το μόνο που περιμένουν είναι πότε θα καταστραφεί αυτή η προσπάθεια πάλι. Αντί να έρθουν και να βοηθήσουν, κάθονται σε μια γωνία και λένε ναι, να δούμε πρώτα, να κάνουμε. Κριτική ναι, μόνο. Μέχρι να δεις εσύ. Κριτική μόνο. Ακριβώς, ναι. Μέχρι να δεις εσύ και να σταματήσει την κριτική σου εσύ, δεν θα πεθάνουμε εμείς. Έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια μικρή μερίδα είναι αυτή όμως. Έτσι. Αλλά υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί πλέον. Δηλαδή. Εγώ και το λέω και στο ραδιόφωνο σας, να ξέρετε, εγώ από όλους αυτούς είμαι πολύ πιο Ηρακλής. Από όλους αυτούς τους ανθρώπους που αισθάνονται Ηρακλήτης. Έτσι νιώθω και εγώ που σας ακούω τώρα, μιλάμε πρώτη φορά μαζί. Είμαι πολύ πιο Ηρακλής και το λέω και θα το λέω από όλους αυτούς που λένε και διατείνονται ότι είναι Ηρακλήτης. Κύριε Ευγενή... Γιατί όταν είσαι Ηρακλειδέας, ναι. Θα πρέπει να είσαι στις επάλξεις και να βοηθάς. Άσχετα με το τι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα κρύβεσαι πίσω από τα προηγούμενα προβλήματα. Και λίγο ως πολύ, όλοι έχουμε ευθύνη για τα προβλήματα τα οποία έχουν έρθει στην ομάδα. Εγώ βέβαια είμαι αυτός που θα το κρίνει λιγότερο από όλους, γιατί δεν ήμουν τόσο πολύ για να τα γνωρίζω τόσο καλά τα πράγματα, αλλά δεν ήμουν... Ο κόσμος, οι διοικήσεις, όλοι δεν είναι κανένας άμυρος ευθυνών. Όλοι σε έναν βαθμό έχουν την ευθύνη τους. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Εντάξει, όταν ερχόταν ο Μυτιλινέος, όλοι πανηγυρίζαν. Όταν έφυγε ο Μυτιλινέος, το διώχνανε, δεν ξέρω εγώ πώς το διώξατε. Όλοι. Δηλαδή, δεν έχουμε μερίδιο ευθύνη σε αυτό το πράγμα.
Ήρθα ευγενείο σήμερα, πανηγυρίζουμε, ξέρω εγώ. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είμαι οτιδήποτε είμαι εγώ. Πρέπει να συμμετέχουμε κάποιοι κάπου για να βγάλουμε αυτά που πρέπει να βγάλουμε μπροστά. Δεν βγαίνουν από μόνα τους. Κύριε Ευγενείου, με εντυπωσιάσατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Πραγματικά. Καλή δύναμη σας εύχομαι και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.